Ίσως πολλοί κριτές που μεγάλους θα ήμασταν το χώρο. Και είμαστε περήφανοι που μια μικρή χώρα του κόσμου, σε έκταση γενή και σε πληθυσμόμενη, έχει μεγάλες αξίες. Αν σκεφτείτε ότι έχουμε πάρει δύο νόμπελς με το Σεφέρι και τον Ελίτη, αυτό σημαίνει ότι η Ελίσια μας βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και τον Ελίτη. Μην πετάξετε εσείς. Κάποια τιμόρια. Γεια σας, κύριε Πανάκο. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι για τους τέσσερις αυτούς. Και οι τέσσερις είναι άνθρωποι που δουλεύουν, το Καμαγιάννης. Είναι όλοι τους καθηγητές αρχικής φιλολογίας. Αυτός είναι ένα βαντάζ. Γιατί με τον Απόλλη πατάνε στη μία βάρκα της ελληνικής λογοτεχνίας και παράδοσης και στην άλλη την ξένη λογοτεχνία, κυρίως στην Αμερικάνικη και την Αγγλική, αλλά και μεταφρασμένες εκτός από άλλες γλώσσες. Κάτι που μας ενδυναμώνει. Εγώ πιστεύω, επειδή ξέρω όλα αυτά τα παιδιά, πάνω από 15 χρόνια, και έχουν μια σταθερή πορεία και λαμβάνονται από ανθρώπινες αξίες, είναι καλοί σαν άνθρωποι, έτσι. Αυτό μετράει πρώτο, γιατί είμαστε κοινωνικά όντα. Από αυτούς που όλα περιμένουν πολλά. Είναι άνθρωποι με ίδιο προφάιλ, οι δύο τόνους, οι οποίοι αγωνίζονται και για το μεροκάμα τα χειμερινά και το βράδυ στον χρόνο τους στον ελεύθερο, στον τρώνε δημιουργικά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, αλλά ήταν από ένα ανήσυχο άνθρωπο, ευαίσθητο μέχρι ανησυχία, τον Δημήτρη τον Μέγα, ο οποίος ανακάλυψε ορισμένα πράγματα για την ποιήση, να μας πει τι τράβηξε από το ίδιο, να δούμε τι λένε για αυτή. Πρωτίστως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμητική αυτή η πρόσκληση. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχω καμία σχέση με την ποιήση. Για μένα πάντα ήταν κάτι βαρύ, έτσι, αποκρουστικό και απόμακρο. Έτσι μου φαινόταν τουλάχιστον. Ώσπου κάποια στιγμή, για μέσω κάποιων ανθρώπων που αλληλεπιδρούν με αγάπη στη μουσική και στο ραδιόφωνο και σε άλλα καθιεκτικά δρόμενα που κάνουμε, βρήκα στην ποιήση πράγματα που με αντιπροσωπεύουν, που με άγγιξαν και που αισθανόμουν ότι θα μπορούσα να τα καταγράψω και εγώ ο ίδιος. Αλλιεύσα μερικά, για μένα νομίζω, ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με τους ποιητές και την ποιήση, το οποίο θα ήθελα να σας διαβάσω. Οι ποιητές λοιπόν εμβαθύνουν σε έννοιες που δεν απασχολούν συχνά τους κύριους ανθρώπους. Έννοιες συχνά ενοχλητικές όπως η απώλεια, η αδικία και ο θάνατος. Το τίμημα για να γράψεις ένα καλό ποίημα δεν είναι μικρό, απαιτεί επίπονη ψυχική ορίμανση μέσα από το βίωμα δύσκολων εμπειριών και το ξεπέρασμά τους που επιτυχάνεται με σκληρότατο ψυχικό μόχθο. Αν αυτό δεν δουλεύει, αυτό που με οδήγησε στην ποιήση ήταν η απώλεια σε όλα τα πρόσωπα και τα προσωπία. Συχνά σκέφτομαι πόσο βαρύ ήταν το τίμημα για μένα, αλλά ξέρω πως δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Ο άλλος δρόμος θα ήταν να περάσω τη ζωή μου χωρίς να νιώθω και να σκέφτομαι, χωρίς να αποφασίζω, χωρίς να πονώ. Η δουλειά του ποιητή είναι να σκύβει βαθιά στα μύχια της ανθρώπινης ύπαρξης, εκεί που μάλλον η επιστήμη δεν θα φτάσει ποτέ. Το βάρος που σηκώνει δεν είναι μικρό, το δάφνο στεφάνι του ποιητή πληρώνεται σκληρά με πόνο, γι' αυτό είναι δυσκολοκατάκτητο και ακριβοπληρωμένο με νόμισμα που δεν κυκλοφορεί σε κανένα χρηματιστήριο του κόσμου, αλλά είναι αδιαπραγμάτευτο. Η ευθύνη επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλη όταν όλοι σου λένε να συνεχίσεις και εσύ δεν ξέρεις από πού να πιαστείς, γιατί όλα γύρω σου καταραίουν και η έμπνευση που είχες έχει εξαντληθεί και το μόνο που σημαίνει να βουτήξεις πλέον στον πόνο, που μόνο εκεί υπάρχει πλέον για σένα έμπνευση και τι μπορείς να βγάλεις από αυτό. Το υλικό του ποιητή είναι η ψυχή του. Αυτό είναι το λατομείο του, εκεί δουλεύει,
Εκεί συλλέγει τα υλικά του και για να συνεχίσει το έργο του πρέπει να σκάβει όλο και πιο βαθιά σε αυτό, ώστε να βγάλει όλα όσα έχει μέσα του, να τα επεξεργαστεί και να τα δώσει στο συχνά αιμοδιψές κοινό του. Δεν το φανταζόμουν έτσι τον φίλο του ποιητή, είναι αλήθεια. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο επίπονος. Ο ποιητής δεν ψάχνει στη γη για θησαυρούς, ψάχνει τους θησαυρούς μέσα του και συχνά δεν βρίσκει εκεί παρά στάχτη και από καΐδια και όμως πρέπει να ανάψει μια σπίθα και ανάμεσα σε αυτά για να προχωρήσει, γιατί είναι υποχρεωμένος από τη μοίρα του να προχωρήσει. Η τέχνη του ποιητή κομίζει συχνά μύθι το πλούτο, αλλά ο ίδιος παραμένει πένης. Ό,τι αποκτά το δίνει απλόχερα στον κόσμο και έτσι το χάνει και βουτά πάλι στην ψυχή του για να βγάλει και άλλα μέσα από αυτήν, να μετασχηματίσει τα άσχημα σε όμορφα και να τα δώσει και αυτά. Και έτσι προχωρά τον βίο του, χαρίζοντας απλόχερα το βιό του, που μάζεψε με κόπο και πόνο, μένοντας και πάλι πένης και ξεκινώντας από την αρχή. Ο ποιητής δεν μπορεί παρά να είναι γενναιόδωρος. Έχω και ένα ποίημα να διαβάσω και θα ολοκληρώσω με αυτό. Για σένα που γνωρίζεις πως η πέτρα τραγουδεί και που η ευαίσθητη ρηδά σου γνωρίζει πια το βάρος ενός βουνού πάνω σε ένα έμερο μάτι και πως η ηχηρή κραυγή των δασών αποκοιμιέται μια μέρα στις φλέβες μας. Για σένα, ποιητή, που ένιωσες στην ανασενιά σου την βία και έφοδο των ουρανίων πουλιών και πως τις λέξεις σου πετούν αμέσως τα ισχυρά φτερά των αετών, καθώς φαίνεται να λάμπει η ράχη των ζεστών βουβών ψαριών. Άκου αυτό το βιβλίο που στα χέρια σου στέλνω, με χειρονομία δάσους, αλλά όπου ευνίδια μια δροσερότα της σταγόνα δροσιάς λάμπει πάνω σε ένα ρόδο ή φαίνεται να σφίζει ο πόθος του κόσμου. Η θλίψη που σαν βλέφαρο πονεμένο κλείνει την δύση και αποκρύβει τον ήλιο καθώς φτάνει σκοτεινιασμένο. Ενώ το απέραντο μέτωπο κουρασμένο νιώθει ένα σπασμό χωρίς φως, ένα σπασμό μακρό, κάποιες λέξεις βουβές που προφέρει ο κόσμος πεθαίνοντας. Ναι, ποιητή, η αγάπη και ο πόνος είναι το βασίλειο σου, σαν καθμητή η δική σου, που ανταγμένη από το πνεύμα πυρπολείται στη νύχτα ή ανυψώνεται στο ισχυρό μεσημέρι, τεράστια γλώσσα προφητική που γλύφοντας τους ουρανούς φέγγει λέξεις που θανατώνουν τους ανθρώπους. Η νιώτη της καρδιάς σου δεν είναι μια ακρογιαλιά που η θάλασσα πολιορκεί με τους σπασμένους αυγούς της. Δόντια αγάπης που δακώνοντας τις άκρες της γης μου γκρίζουν γλυκά στα όντα. Δεν είναι εκείνη η άγρυπνη αχτίδα που ευνίδια σε απειλεί, φωτίζοντας μια στιγμή το φωτεινό μέτωπό σου για να βυθιστεί στα μάτια σου και να τα πυρπολήσει, καίγοντας τους χώρους με τη ζωή σου που από αγάπη ξοδεύεται. Όχι, το φως εκείνο που στον κόσμο δεν είναι στάχτη έσχατη, φως που ποτέ δεν χαμηλώνει σαν σκόνη στα χείλη, είσαι εσύ, ποιητή, που το χέρι σου και όχι το φεγγάρι είδα εγώ στους ουρανούς μια νύχτα να λάμπει. Ένα στήθος εύρωστο που αναπάβεται διαπερασμένο από τη θάλασσα ανασένει ως αν την απέραντη ουράνια παλίδια και ανοίγει τους αναπαυμένους του βραχίωνες και αγγίζει, θοπεύει τα έσχατα όρια της γης. Τότε, ναι, ποιητή, πέταξε το βιβλίο αυτό που επιδιώκει να συγκλίσει τις σελίδες του μια μαρμαριγή του ήλιου και κοίταξε κατάματα το φως στηρίζοντας το κεφάλι στο βράχο, ενώ τα απόμακρα πόδια σου νιώθουν τον έσχατο ασπασμό της δύσης και τα υψωμένα σου χέρια αγγίζουν γλυκά το φεγγάρι και η χυτή σου πόμη αφήνει αυλάκι στα άστρα. Ευχαριστώ. Κάτι με την πείνα του μυαλού. Εξαίρετη, κύριε, η πραγματικότητα. Κόσμια, καθώς πρέπει. Ουδέποτε θεάθη να παρακαλεί, να σχημονεί, να εκπίπτει. Συνηθίζει ακόμα τη μακριά φούστα, τη σεμνή, που δεν αποκαλύπτει παρά το βηματισμό της και συγκρατεί την κόμη της φυτά, όπως ταιριάζει στην υπέρβεια. Τηρεί τις αποστάσεις, τα προσχήματα, ξέρει να φέρεται, να ομιλεί χαμηλοφόνος.
φιλάνθρωπος. Άπαξ της εβδομάδος επισκέπτεται με τη σειρά όλα τα μαγή ιδρύματα, όπου να εξοπαθούν. Θυμώνει μόνο με τους βλάσμους και τους ανεδείς. Αυτούς που προσπαθούν να τη σηκώσουν τη φούστα, να δουν τι υπάρχει από κάτω. Και τους άλλους που τη σταματούν στον δρόμο και τη ζητούν κανένα υψηλό, να βγάλουν την εβδομάδα. Συνεχίζουμε με το αγριότητες. Χαρά, που είσαι μία αγριότητα, μία αγριότητα ιερή, σαν την νυχτερινή βρυσοφορία των μενάδων και του δοτιού την ειδονή όταν ξεσκίζει σάρκα. Χαρά αιμάτινη, που συγγενεύεις πιότερο με το θυμό και την οργή, παρά με τις ασθενικές χλωμές παρθένες της ευρωσύνης και της αγαλίασης. Χαρά, που είσαι η κακιά αδερφή, χαρά κρατεά αλύτρωτη, που βράζεις την κοιλιά σαν ένα καζάνι λάβα από την κόλαση, που τρέχεις με παραφορά τις λέξεις στο χαμό τους ορμητικά ανεπόδιστα, στην τη βαριά καρδενάγκυρας, λίγο πριν πιάσει το κουφό, που έρπεις με αμπελείς τους έλικες στην πλοίου το κατάστρωμα, υψώνεις ανθισμένους θύρσους στα κατάρτια περί τη λίγη στα ιστιά του Ιησούς και κινητοποιείς κάθε μου σκέψη που σε σαλπίζουν τρίτονες χάρα των Αγαγίων. Σύνοψη περασμένου Αυγούστου. Γραμμένη στη σκόνη του χοντρόμου, με το λάστιχο του ποτίσματος, από χέρι ανυποψίαστο, ιερό στην αρνιά του, ότι εκτελεί χρέη Θεού απόντος. Γιατί η γη ζητάει, το χώμα περιμένει, μέγα έτοιμα εκκρεμεί, ή ενώ έρχεται με το λίβα. Ποιος είδε την ηκεσία στην ανοιχτή παλάμη του φίλου της σικιάς και δεν μύρισε τη βροχή να έρχεται από μακριά με τον απόϊχο της βροντής. Ποιος τις 12 μύγες ακίνητες στο ξεχασμένο πιάτο με το καρπούζι, τον ύπνο της γραίας στη σκιά του από μεσήμερο και τα νηφικά της όνειρα κατά το μαύρο κεφαλομάντιλο. Την ατέρμονη σειρά των πυρμικιών στο τσιμέντο της αυλής και το αρχαίο λάλημα του πετινιού στις 3 το μεσημέρι. Ποιον πάλι θα προδώσω, μέρες, μήνες, χρόνια, ολιστεύουν χορευτικά στη λύθη και να στερώσει πρόσωπος, με το ένα χέρι απαντά, αναδεύει το σταροχόγραφο, με το άλλο κρυφά τροχίζει τον κεραυνό. Η μνήμη καλλιγραφή δεν ορθογραφεί και τα γραμμένα ψεύδονται με ανεδή ωραιότητα, εις μάτι άρενες καρπί ακαρποφόρες. Χειμώνας δεν τη βρήκε, κίνησε έτσι ήσυχα, Νοέμβρη μήνα, πριν αγριέψει ο καιρός, το ταξίδι της επιστροφής, πάνω στα καπούλια, δύο βιολετή οροσυρών. Μνήμη γιαγιάς Μαρίας. Σαν τη φωτιά, χαρά που πιάνεις σαν φωτιά και εξαπλώνεσαι από τις αιωνόβιες της Θάσου και της Χαλκιδικής της τρευλές γερόντισσες έως τους ασημένιους καταράκτες της Φωκίδας και της μικρόκαρπες της Μάνης και της Κρήτης. Σύ που θερμιεύεις δίχως άνεμο και μένεσαι ανεξέλεγκτη καταναλώντας ό,τι βρεθεί στο διάβα σου, ελπίδα, φόβο ή ανάγκη. Μπροστά σου οι θεοί στέκουν αμήχανοι. Χαρά που είσαι η απόγνωση των θεών, μια ανυπακοή βαθιά και πλήρης, η τέλεια ύφρης, με σύστια ύψωσης επαναστατικής σημαίας εν μέσω στρατιωτικής παρέλασης. Η βίαιη ανατροπή του καθεστώτος, καθαίρεση της λογικής, της μνήμης και όλων των άλλων τυράννων του μυαλού. Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ πολύ που είναι. Ευχαριστούμε πολύ με τον κύριο Τσιπρακό.
Και πάνω από όλα τον κύριο Νίκο που μας έκανε αυτήν την ευχάριστη έκπληξη φέτος όλων των πραγματικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και μια ξαδέρφου μου, πρώτη ξαδέρφου, μεγαλώσε μαζί που μένει τώρα στην Τράγια, την καθηγήτρια που μπορώ, η Κατερίνα. Και τώρα, όσο γράφω διάφορα ποίηματα, όσο πω δεν μόνο χαϊκού, τα χαϊκού με κέρδισαν το 2011 όπου πρώτο ήρθα, που άσχημα συστηματικά να τα γράψω, να τα ερεύνησα μετά από μια συμβουλή, μια συμβούλη. Τα χαϊκού σε κέρδισαν, έτσι και έτσι η Αρκοντούλα. Η Αρκοντούλα με κέρδισε το 1999. Λοιπόν, 20 χρόνια φέτος μαζί. Τα χαϊκού είναι γεμονέζικο είδος ποιήσεις, είναι σύλλογα τρίστικα. Καμικά είναι 3 συλλαβές, 5, 7, 5, είναι 17 συλλαβές. Βέβαια τώρα γράφω και πιο ελεύθερα, βολεύει πάρα πολύ, επειδή εγώ γράφω και ελικά χαϊκού, που ξέρει χαϊκά, αγγλικά, βολεύει πάρα πολύ να γράφω. Okay. Αυτό λέει, αυτά που εκφράζουν οι Ιαπωνέζοι ή οι Έλληνες σε 17 στίχους, μπορούν οι άνθρωποι να το εκφράζουν κατά μέσον όρο σε 12 στίχους. Ξεκίνησε από, πριν από 4 ώρες το χαϊκού, έτσι, επισήμως στην Ιαπωνία. Είχατε το λεγόμενο Haikai no Renga, αλυσιδωτή ποιήση. Πήγαινε 5-7-5-7-7-5-7-5-7-7. Ένας ποιητής Ιαπωνέζος, ο πιο γνωστός Haikou Matsuo Basho, το απομόνωσε το πρώτο τρίστικο που το ονόμασε Hōhō, αρχικός τύπος, και μετά ονομάσε Haikou αρχές του 10ου 20ου αιώνα από έναν άλλο ποιητή των Σίτι, που Haikou σημαίνει στίχος του πρωτότυπου, του εφάνταστου, του απροσδότητου. Τα παραδοσιακά χαϊκού πρέπει να έχουν μια εποχική λέξη, το λεγόμενο κίγκο, και πρέπει να έχουν και τη λεγόμενη τομή, το κίρε. Τώρα βέβαια στα ελληνικά, με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, για το τι βάζουμε μια μαύρα. Δηλαδή η πρώτη δύο στίχη, ένα στίχο, παρουσιάζει μια εικόνα, μια στιγμή αποτύπωση μια στιγμή, και η επόμενη στίχη, ο τελευταίο στίχο, αντιπαραθέτουν την πρώτη εικόνα με μια άλλη εικόνα. Φυσικά τώρα γράφεται και πιο ελεύθερα. Εγώ γράφω προσωπικά από 15 μέχρι 18-19 στίχους και προσπαθώ να παντρέψω. Τα κατατήσω όλα μαζί. Ναι, θα κατατήσω γραφική. Θα επαναλάβω το ίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που διέξατε αυτά τα βήματα. Είναι κομμάτια από το βιβλίο που είναι κομμάτια φάσης της ζωής πολύ έντονες. Δεν θα σας κουράσω, γιατί φοβάμαι, δεν ξέρω τι σχέση σας με την ποιήση. Ελπίζω να την αγαπάτε όσο εγώ. Ένα πράγμα που ήθελα να πω, καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο, τον Δήμο Λιτρακίου και τη Δημόσια Βιβλιοθήκη και όσους βρίσκονται αυτούς εδώ, που μας έδωσαν αυτή τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή μας. Τους πολύ ωραίους εκτελεστές. Εκτελεστές, με την καλή ερμηνεία. Η εκτέλεση με την έννοια του θεάτρου, τη θεατρική, το βλέπω έτσι εδώ. Καμιά φορά, ναι. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι βέβαια εδώ, δεν μπορώ να ακούσω από εδώ, πατέρα μου έχει φύγει. Εγώ, σε αντίθεση με άλλο, γεννήθηκα σε μια οικογένεια η οποία ήταν γεμάτη καλλιτέχνες. Μεγάλωσα μαζί με ζωγράφους, συγγραφείς και μουσικούς και μεγάλωσα πιστεύοντας ότι όλοι κατελήσαμε εμάς. Αυτό μου έκανε βέβαια πολύ καλό, γιατί έβλεπα πάντα μέσα σε ένα συννεφάκι τον κόσμο. Αλλά είχα και αντένες να εντοπίζω και άλλοι από την ίδια τρέλα. Αυτό το φίλο στους γονείς μου, το φίλο στους παιχτές. Και βέβαια στο Βασίλη είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Νίκο και μου ζήτησε κάποια στιγμή να εξηγήσω πώς γίνεται. Είμαστε και δύο ποιητές, μεγαλώνουμε παιδιά. Μάθαμε να δουλεύουμε σαν τους ναυτικούς κατζαμάνια. Γράφαμε. Ψέματα λέει παιδιά, εγώ δεν μιλάω σε παντρεμένο. Ενώπιον του συζήτη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για την παρουσίαση των ποιημάτων και ευχαριστώ όλους όσους είστε σήμερα εδώ. Θα μπορούσατε να κολυμπάτε, να συνεχίζετε το μπάνιο στη θάλασσα, αλλά ήρθατε να ακούσετε ποιήση και νομίζω η Αρκοντούλα πριν το περιέγραψε πάρα πολύ σωστά. Πρέπει να υπάρχει μια υγιής τρέλα για να το κάνεις και είναι πολύ ωραίο όταν τη μοιράζεσαι.
Αυτό κάνουμε απόψε. Εγώ ευχαριστώ τον Νίκο γιατί κυρίως μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω άλλους τρεις συναδέλφους που γράφουν και όλους εσάς που με χαρά το ακούτε. Είναι πολύ ωραίο να μοιράζεσαι λοιπόν, γιατί εκτός από το στίχο μοιράζεσαι πίσω από αυτόν το κρυφό βίωμα που λίγο πολύ καταλαβαίνεις από πού προέρχεται. Κατά τη γνώμη μου, όλα ξεκινάνε από ένα αίσθημα απώλειας και απουσίας. Νομίζω ο παρουσιαστής στην αρχή το διάβασε. Δεν μπορείς να γράψεις αν δεν έχεις βιώσει ένα μικρό ή μεγαλύτερο κενό από μια προσδοκόμενη εμπειρία. Και αυτό το ρήγμα, αυτό το δράμα είναι η αρχή της γραφής, είναι η αρχή του συμβόλου, είτε θα γίνει θέατρο, ζωγραφική, ποιήση ή ό,τι άλλο. Τα ποίηματα που διάβασαν οι παρουσιαστές κυκλοφορούνται πρώτη-τελευταία εποχή, γιατί ακριβώς αντλούν από αυτό το θέμα που τόσο γλυκά αφήνει το φθινόπωρο πίσω, κάτι που πεθαίνει και τελειώνει. Και γράφονται αντιστρόφως μέσα στον τόπο, δηλαδή από Νοέμβρη προς Σεπτέμβριο, ώστε να μένει η γλύκα του καλοκαιριού της επανεκκίνησης. Δεν έχω δεύτερη ποιητική συλλογή, γιατί αμέσως μετά ασχολήθηκα με το διήγημα. Στη μικρή φόρμα έμεινα πάλι, αλλά κέρδισε η λίγο μεγαλύτερη ανάπτυξη του λόγου. Και τα έργα που έφερα σήμερα ως αντιπροσωπευτικά των διηγημάτων είναι οι Άντρες Παρατέταρτο, αλλά επέτρεψε μου να πω ότι το πρώτο διήγημα στη συλλογή, το οποίο έδωσε και την έμπνευση σε όλα τα υπόλοιπα, εμφανίστηκε αρχικά στο περιοδικό της Λίνας Νικολακοπούλου και του Σταμάτη Κραουνάκη, που κυκλοφορείται Άρτος, Άρτ στα αγγλικά και ως με ωμέγα. Αυτό βραβεύτηκε στο περιοδικό και ήταν οι ίδιοι αυτοί, η Λίνα και ο Σταμάτης, που μου είπαν γιατί δεν γράφεις κι άλλα διηγήματα με θέμα τον άντρα. Το πρώτο είναι για έναν άντρα και ακολούθησαν λοιπόν όλα τα υπόλοιπα.